Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023, λοιπόν, θα αλλάξουμε βαθμό αυτοδιοίκησης, θα πάμε τη συζήτηση στην περιφερειακή διοίκηση, περιφέρεια Κρήτης, και εκεί έχουμε πολλά. Λοιπόν, έχουμε ένα έμπειρο αυτοδιοικητικό, αν και νέο σε ηλικία, και μία μεταγραφή όμως, αλλαγή παράταξης. Ο κύριος Νίκος Χρονάκης είναι μαζί μας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να κάνω πρώτα μια ευχή, γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών στο κανάλι σας. Ευχαριστούμε. Γιατί χρειάζεται η περιφερειακή ενημέρωση και εσείς επιτελείτε ένα έργο πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Χρονάκη, είστε ένας αυτοδιοικητικός. Όπως είπε και ο Μπάμπης, έχετε και μεγάλη εμπειρία στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Προέρχεστε από μια παράταξη του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη στην προηγούμενη θητεία και τώρα συστρατεύεστε με τον Σταύρο Αρναουτάκη. Πώς ήρθε αυτή η συστράτευση και αυτή η συνύπαρξη, πώς είναι και στην πράξη πλέον, και ενώ διεκδικείτε τα ίδια πράγματα? Να σας πω, ήδη είμαι εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος, όπως είπατε, με τον Μαρκογιαννάκη τον Αλέξανδρο. Τα προηγούμενα 4 χρόνια όμως συμμετείχαμε ενεργά, και εγώ προσωπικά και η παράταξή μου. Πολλές φορές συμφωνήσαμε, άλλες φορές διαφωνήσαμε με τον Περιφερειάρχη, άλλες φορές προτείναμε πράγματα, αλλά πάντα με γνώμονα το συμφέρον των κριτικών. Σε κάποια πράγματα δεν μπορώ να πω ότι συγκλίναν και τα προγράμματά μας. Π.χ. για το ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ ήταν ένα στοίχημα και στο πρόγραμμα το δικό μας, αν δείτε, πριν 4 χρόνια, το 19, ήταν το πρώτο έργο που είχαμε βάλει ως προτεραιότητα. Ναι. Ήρθε λοιπόν και αυτό να προχωρήσει σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος. Άρα λοιπόν είναι μια φυσική συνέχεια προς όφελος των κριτικών, δυνάμεις και αποχρώσεις από διάφορες κοινωνικές ομάδες και κόμματα, αν θέλετε, ή παρατάξεις, όλοι μαζί να κάνουμε την Εθνική Κρήτης, όπως λέει και ο Περιφερειάρχης μας, πάντα προς όφελος των κριτικών και για την επόμενη δεκαετία. Λαμβάνουμε στόχο και πρόγραμμα για την επόμενη δεκαετία. Οπότε ήταν μια φυσική συνέχεια. Στην πορεία αυτή τη τετραετία, αυτή τη αυτοδιοικητική θητεία, σας έχω παρακολουθήσει, έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και για άλλα οδικά έργα. Για να μην μένουμε μόνο στο ΒΟΑΚ, το μεγάλο, εντάξει, είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο. Τι γίνεται και με το υπερχιακό οδικό δίκτυο, που είναι πληγωμένο, είναι παλιό, κύριε Χρονάκη, πού βρισκόμαστε, τι μπορεί να γίνει? Έχω κάνει όντως πολλές παρεμβάσεις, όχι μόνο για το οδικό δίκτυο του νομού και της Κρήτης, αλλά περισσότερο για το νομό που με ενδιαφέρει, που εκπροσωπώ, το νομό Ηρακλείου. Θεωρώ ότι το 2023 δεν νοείται καταρχήν δρόμος επαρχιακός να παραδίδεται χωρίς τη ΘΕΟ πολλές φορές. Και γιατί το λέω? Έχουν δείξει έρευνες, που δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι έρευνες, ότι όπου υπάρχει στη ΘΕΟ υπάρχει μηδενική θάνατη από τυχόν τροχαία. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο στοίχημα μετά το ΒΟΑΚ που έχει προχωρεί μάλλον, να δούμε την ενδοχώρα και ό,τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ο δρόμος που πάει προς το Αρκαλοχώρι, ο ΝΟΑΚ, εγώ βάζω άλλο ένα θέμα, ο νότιος οδικός άξονας, και η σύνδεση... Που τον έχουμε ξεχάσει λίγο. Τον έχουμε ξεχάσει λίγο, γιατί είχαμε δώσει προτεραιότητα στο ΒΟΑΚ, και η σύνδεση της νότιας Κρήτης με το αεροδρόμιο που πρόκειται να δημιουργηθεί, να τελειώσει περίπου σε μερικά χρόνια. Και υπάρχουν και πολλές φορές φωνές από τις περιοχές της Νότιας Κρήτης ότι δεν έχει προβλεφθεί η ουσιαστική διασύνδεση των περιοχών αυτών με το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Και ιδίως από τη Μεσαρά, ναι. Όντως. Νομίζω όμως ότι είναι το επόμενο στοίχημα και το επόμενο σχέδιο αυτό. Δηλαδή, που σε αυτό το σχέδιο πρέπει να σκύψει η περιφέρεια, πρέπει να σκύψουν οι Δήμοι εμπλεκόμενοι, μην ξεχνάμε ότι είναι και οι Δήμοι, και το κεντρικό κράτος. Εξάλλου, αυτά τα τρία μεγάλα έργα που θα έλεγα για την Κρήτη, που τώρα προχωρούν, δηλαδή το αεροδρόμιο Καστελίου, ο ΒΟΑΚ και η διασύνδεση της υπηρετικής Ελλάδας με την Κρήτη, με τα δύο καλώδια που δημιουργεί ενεργειακή ασφάλεια, είναι συνέργεια και συνεργασία του κεντρικού κράτους με την περιφέρεια. Η ενεργειακή διασύνδεση είναι όντως ένα μεγάλο εμβληματικό έργο. Θεωρείτε ότι ανοίγει και μια συζήτηση μελλοντικά για να απελευθερωθούν και λίγο τα ελληνοπεράματα από τις σημερινές εγκαταστάσεις, κύριε Χρονάκη, να πάνε αλλού, να πάνε στην Κορακιά, γιατί είναι ένα διαχρονικό αίτημα και του Δήμου Αλεμπιζού και της Περιφέρειας Κρήτης? Βεβαίως, και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα επόμενο σχέδιο. Δηλαδή, όταν ολοκληρωθεί η ενεργειακή σύνδεση, σημαίνει ότι τα εργοστάσια της ΔΕΗ, όπου και αν είναι αυτά στην Κρήτη, που είναι
με καύσιμο λειτουργούν, αυτά θα υποβαθμιστούν, δηλαδή θα καταργηθούν σιγά-σιγά. Mm-hmm. Γιατί εγώ θα βάλω άλλο ένα θέμα, ότι αυτά τα εργοστάσια ρυπαίνουν επιπλέον και την ατμόσφαιρα. Σωστό. Άρα θα φύγουν, πιστεύω, γιατί δεν είναι μόνο το εργοστάσιο της ΔΕΗ, είναι και άλλες εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Θα φύγουν γιατί τώρα πια τα λινοπεράματα είναι αστική περιοχή. Δεν επιτρέπεται λοιπόν σε μια παραλία 5 χιλιόμετρων, που ανήκει βεβαίως στο Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά έχουμε και εμείς ευθύνη γι' αυτό, να, στο τέλος της παραλίας αυτής, της τουριστικής περιοχής, να υπάρχουν αυτά. Εφόσον λοιπόν ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση, θεωρώ ότι είναι το επόμενο βήμα και το επόμενο στοίχημα. Ιδού βεβαίως πεδίο Δόξη Λαμπρού για την περιφέρεια να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, γιατί θα, συγγνώμη, να προσθέσω κάτι, η περιφέρεια καλείται να λειτουργήσει πάνω σε δύο άξονες. Στον άξονα των αρμοδιοτήτων της uh-huh. και στον άξονα της διεκδίκησης προς το συμφέρον των κριτικών, είτε από το κεντρικό κράτος, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε άλλα πεδία. Θα πω ότι η Κρήτη είναι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Uh-huh. Δεν το ξεχνάμε. Έτσι είναι. Κύριε Χρονάκη, επειδή ακριβώς αναφερθήκατε και στο κομμάτι της διεκδίκησης και πέρα πολλές φορές από τις αρμοδιότητες ή πολλές φορές μαζί με αυτές που μπορεί να έχει η περιφερειακή διοίκηση, σήμερα είμαστε 2 χρόνια ακριβώς από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το συζητούσαμε και στην αρχή της εκπομπής. Υπάρχει κόσμος στο Αρκαλοχώρι που ακόμη βλέπει τις υποθέσεις του να εκκρεμούν. Είναι η αυτοδιοίκηση το αποκούμπι των κατοίκων εκεί της περιοχής? Γιατί ξέρετε, λίγο σηκώνουν τα χέρια και λένε, αχ, κεντρικά δεν γίνεται κάτι. Οι φάκελοι εκκρεμούν εδώ και 2 χρόνια. Στους οικίσκους παραμένουμε. Ο ρόλος της περιφέρειας, ο ρόλος πρέπει η περιφέρεια να διαδραματίσει εδώ ποιος είναι. Ναι, νομίζω ότι η περιφέρεια σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος και λιγότερο οι Δήμοι, γιατί οι Δήμοι ήταν ανέτοιμοι και είναι ανέτοιμοι για τέτοια γεγονότα. Και όχι μόνο ο Δήμος αυτός, αλλά και άλλοι Δήμοι. Φαίνεται. Ας πούμε, π.χ. οι καταστροφές που προκύψαν στο Δήμο Χερσονήσου, καταστροφές που προκύψαν στο Δήμο Μαλεβιζίου πέρσι. Ναι, μην ξεχνάμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στελεχωθούν, και είναι ένα αίτημα αυτό της περιφέρειας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, να στελεχωθούν οι υπηρεσίες μας με προσωπικό τόσο, ώστε να μπορούν να παράγουν έργο σε μικρό χρονικό διάστημα. Άρα αυτό το έργο που θα παράγουν, το υπηρεσιακό έργο, θα το απολαμβάνει ο πολίτης, παίρνοντας την αποζημίωση που αντιστοιχεί στη ζημιά που έχει πάθει για τον Α ή τον Β λόγο. Θέλω να βάλω κάτι, ένα θέμα πάνω σε αυτό. Μου δίνεται η αφορμή να πω ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, είτε της περιφέρειας, είτε του κράτους, του κεντρικού, είναι η κλιματική αλλαγή και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βλέπουμε τώρα στη Θεσσαλία, π.χ. τις καταστροφές. Επειδή είμαι και μέλος της πολιτικής προστασίας του νομού Ηρακλείου και χθες είχα και μια συνάντηση και με τον, εκτός τις συχνές συσκέψεις που κάνουμε, είχα μια συνάντηση με τον περιφερειακό διοικητή της πυροσβεστικής, συζητήσαμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Θα πρέπει λοιπόν η περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους, με τους Δημάρχους και με τους Δήμους, να κάνουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να μπορούμε να αποφεύγουμε αυτά τα γεγονότα που, δηλαδή τις κλιματικές κρίσεις, που με μαθηματική ακρίβεια και λόγω των μελετών που ήδη υπάρχουν και μας έχουν παρουσιάσει και στην περιφέρεια, θα είναι αναπόφευκτα. Υπάρχει αυτό το ζητούμενο, η καλή συνεργασία ανάμεσα στην περιφέρεια, στους Δήμους, στα σώματα ασφαλείας, γιατί η πολιτική προστασία είναι ένα μεγάλο κουμπάρι. Υπάρχει, εσείς το βλέπετε αυτό να υπάρχει? Ναι, εγώ συμμετέχοντας στην Επιτροπή και πρόσφατα κάναμε μια σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο επιμελητήριο, ως αιρετός εγώ συμμετέχω και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι υπάρχει καλύτερη δυνατή συνεργασία. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη. Υπάρχουν γιατί και άλλα δεδομένα, κύριε Χρονάκη, πια. Δηλαδή, μιλώντας για την κλιματική κρίση που κι εσείς αναφέρατε και με το απρόβλεπτο που μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει, νομίζω ότι και τα αντανακλαστικά μας πρέπει να είναι διαφορετικά. Βεβαίως πρέπει να είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα στην πολιτική προστασία και στο κεντρικό κράτος. Στέλνουν κάποια μηνύματα. Είναι μια ας πούμε, εξέλιξη. Αλλά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Και όσο το δυνατόν υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, γιατί μπαίνει ο στρατός, μπαίνει η πυροσβεστική, μπαίνει η αστυνομία, μπαίνουν οι εθελοντές και τους ευχαριστούμε και δημόσια. Γιατί αν δεν ήταν οι εθελοντές, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερα τα προβλήματα. Μπαίνουν οι εθελοντές, μπαίνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, πολλές φορές με αυτοθυσία παίρνουν μέρος είτε σε κακοκαιρίες που, ας πούμε, λόγω φωτιάς είτε πλημμυρών.
Όλοι αυτοί λοιπόν, όταν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους ενώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και σε επίπεδο πρόληψης πλέον είναι άλλες οι ανάγκες. Ναι. Να προλάβουμε το κακό. Ναι, νομίζω θα καταθέσω κάτι. Πρόσφατα, δηλαδή πριν περίπου κανένα χρόνο, σχετικά πρόσφατα, ο χρόνος τρέχει γρήγορα, οπότε ο χρόνος είναι. Έτσι. Πριν κανένα χρόνο μας παρουσιάσανε στην περιφέρεια, σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, μία μελέτη περί κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που είδαμε από μέσα εμείς, τουλάχιστον αυτό που διέκρινα εγώ, υπάρχει ένας φόβος. Δηλαδή τι, επειδή η Κρήτη είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης και μεταξύ δύο ηπείρων, αυτό που θα συμβεί στην Κρήτη είναι ερημοποίηση. Mm-hmm. Θα αλλάξει άρα το κλίμα. Άρα σημαίνει ερημοποίηση, μπορεί να έχει μεγαλύτερες βροχές, περισσότερες καταιγίδες, μεγαλύτερες ή φωτιές ή. Ακραία φαινόμενα. Ακραία φαινόμενα. Εκεί θα πρέπει, δεν έχουμε πια περιθώριο, θα πρέπει και είναι ένα στοίχημα και όλοι οι εμπλεκόμενοι, είτε υποψήφιοι δήμαρχοι, το βάζω και δημόσια το λέω, είτε στην περιφέρεια, να κάτσουμε όλοι γύρω από ένα γραφείο και να σχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να προφευχθούν τέτοια γεγονότα. Κύριε Χρονάκη, να πάμε και εντάχει και σε δύο πυλώνες της κρητικής οικονομίας, έτσι, πρωτογενής τομέας, τουρισμός. Τουρισμός και πολιτισμός, τα λέγαμε μαζί. Τι περιθώριο υπάρχει εκεί, τι μπορεί να κάνει παραπάνω η περιφέρεια Κρήτης που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει πεδίο λαμπρό και στους δύο τομείς. Καταρχήν θα πρέπει, όσο αφορά τον πρωτογενή τομέα, πέρα από τις καλλιέργειες, που αυτά τα ξέρουμε όλοι, θα πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική διασύνδεση των κρητικών προϊόντων. Είτε έχει να κάνει με τον τουρισμό, είτε έχει να κάνει με τους κρητικούς, είτε έχει να κάνει με τις εξαγωγές. Για να το πετύχουμε αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σημαίνει, εγώ θα το πω για άλλη μια φορά, ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε την κρητική διατροφή από τη μεσογειακή. Mm-hmm. Και έχουμε το περιθώριο να το κάνουμε αυτό και έχουμε και τα μέσα. Γιατί έχουμε εδώ αξιόλογα ιδρύματα, το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο, την Ιατρική Σχολή, που όλοι αυτοί. Πάλι, γι' αυτό μιλάω για συνέργεια και για συνεργασία, όταν κάτσουν γύρω από ένα γραφείο, θα δημιουργηθεί ένας φάκελος, που αυτός ο φάκελος θα δείξει στον κόσμο, αλλά και εκεί που πρέπει να κατατεθεί, γιατί η κρητική διατροφή είναι υγιεινή και γιατί η κρητική έχουν μακροζωία μέσα από αυτήν. Και με την ταμπέλα της Κρήτης. Και με την ταμπέλα της Κρήτης, για να δημιουργηθεί μια υπεραξία στα κρητικά προϊόντα. Άρα, το ένα έρχεται και κουμπάει το άλλο, τον τουρισμό. Όσο αφορά τον τουρισμό, δεν σημαίνει ότι μπορούμε πάντα να πουλάμε ήλιο και θάλασσα. Είμαστε στη μέση της Μεσογείου. Τα έχουν και άλλοι. Ναι, τα έχουν και άλλοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια υπεραξία. Και επειδή είναι ένας πυλώνας, θα πω και δημόσια, ένας πυλώνας της Κρήτης, δηλαδή θα πω ότι πέρσι περίπου 6 εκατομμύρια επισκεπτήκαν την Κρήτη. Mm-hmm. Τα έσοδα της Κρήτης από το αεροδρόμιο και μέσα περίπου ήταν 4 δις. Άρα δηλαδή η Κρήτη έχει πολλά έσοδα από αυτό. Θα πρέπει λοιπόν η κρητικοί και όχι οι ξένοι, γιατί και αυτό είναι υπεραξία όταν. Ο Έλληνας, όταν ο κρητικός εργάζεται σε ένα ξενοδοχείο με ό,τι αντιστοιχεί προς αυτόν, είτε αμοιβής, είτε, αυτό δημιουργεί υπεραξία και αυτός κάνει τον ξένο να ξαναέρθει γιατί του λέει καλημέρα. Σωστό. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χρονάκη. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε καλά. Μένει λίγος χρόνος, οπότε να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ.